16χρονος Στέφανος Τζίμας του ΠΑΟΚ έχει προλάβει ήδη να δείξει ότι έχει όλα τα φόντα να γίνει ένας από τους κορυφαίους των χρόνων που έρχονται. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με το Αριστοτέλειο Κολέγιο. Ο Γιώργος Μήνος είναι εκεί, παρέα με τον Στέφανο και όχι μόνο. Τους καλησπερίζω από το στούντιο. Γεια σου Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Πάνοντα. Πριν ξεκινήσω θέλω να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του κ. Διακογιάννη. Από το 1986 είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να με γνωρίζει και έχω μάθει πολλά από αυτόν και στο Συγκρότημα Λαμπράκη αλλά και στην ΕΡΤ. Και αυτό και τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δίπλα μου έχω λοιπόν τον πρωταγωνιστή, όπως είπες και εσύ. Μαθηματικά, αλήθεια. Η τελευταία συνέντευξη ήταν ότι έχεις διάβασμα μαθηματικά. Τελικά, τι έγινε στο διαγώνισμα, πώς τα πήγες? Ακριβώς, ναι. Στο διαγώνισμα έγραψα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου στο σχολείο. Να σέβομαι το σχολείο και τους καθηγητές και όσα μου προσφέρουν. Έχεις παίξει 4 παιχνίδια, 3 γκολ σημείωσες. Προχωράς βήμα-βήμα, όπως λέει και ο μπαμπάς εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Βήμα-βήμα, δεν βιάζομαι. Πολλή δουλειά και υπομονή. Να περάσουμε λίγο στον διευθυντή του σχολείου και τον ιδιοκτήτη, τον Δημήτρη Γκροζούδη. Αλήθεια, ένας παίκτης, πώς μπορεί να συνδυάσει το ποδόσφαιρο με τη μάθηση? Εσείς τι του έχετε πει? Καταρχήν, εμείς χαιρόμαστε και καμαρώνουμε που έχουμε τον Στέφανο στο σχολείο μας. Ακολουθούμε πιστά ένα ρητό. Άριστοι μαθητές, τέλειοι αθλητές. Αυτό εδώ θέλει πολύ κόπο. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο να το λες, αλλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Στεκόμαστε δίπλα για να καλύψουμε το κενό στο μαθησιακό κομμάτι. Επενδύουμε στον Στέφανο και σε αντίστοιχα παιδιά στο εκπαιδευτικό το κομμάτι, ούτως ώστε και να τους κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή, να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά τους στο μαθησιακό το κομμάτι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά αγωνίζονται σκληρά στη ζωή τους σε αυτή την ηλικία. Άλλα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιούν κάνοντας οτιδήποτε θέλουν για τον προσωπικό τους αυτό. Ο Στέφανος αγωνίζεται, κάνει τις προπονήσεις του και εμείς στεκόμαστε δίπλα για να μπορέσουμε να καλύψει όποιο κενό παρουσιαστεί στο μαθησιακό το κομμάτι. Αυτό είναι και η φιλοσοφία μας εδώ σαν Αριστοτέλειο Κολέγιο. Να περάσουμε όμως και στην υπεύθυνη της ΠΑΕΠΑΟΚ, την Ιωάννα Χαραλάμπους, υπεύθυνη φοιτησής της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλήθεια, υπάρχει υπεύθυνη φοιτησής. Η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει υπεύθυνη φοιτησής, υπεύθυνη ψυχολόγο, υπεύθυνη διατροφολόγο, υπεύθυνη αποκατάσταση. Όλα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Σαββίδη αποδεικνύουμε στην ΠΑΕ ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και σε όλες τις πτυχές τους. Για μας ο ποδοσφαιριστής πλέον δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο, αλλά είναι και ένας μαθητής. Οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό στο δικαίωμά του στην μάθηση και να μην θυσιάσουμε τα σχολικά του χρόνια στο βωμό του πρωταθλητισμού, αλλά να δείξουμε στα παιδιά ότι αυτά τα δύο τελικά συνδυάζονται. Δεν είναι δύο αντίθετοι δρόμοι, αλλά είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Γι' αυτό και εμείς παρέχουμε καθημερινά στα παιδιά όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά μέσα που τους βοηθούν στο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με αυτό το επίπονο πρόγραμμα προπόνησης που καλούνται να ακολουθήσουν καθημερινά. Στέφανε, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα σε κάλεσε ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων κάτω των 19 για σε έχεις τις επιλογές, ο κύριος Θεός. Τι ακριβώς, πώς ένιωσες, τι ακριβώς σου είπε? Σίγουρα ένιωσα πολύ χαρούμενος για αυτή την κλίση μου. Μιλήσαμε και με τον προπονητή. Μου έδωσε κάποιες εντολές πώς να λειτουργώ στο παιχνίδι και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πότε ξεκινάνε υποχρεώσεις, αλλά τι σου είπε περισσότερο για την εθνική ομάδα που σε θέλει και δεύτερον πώς συνδυάζεις ποδόσφαιρο, γκολ αλλά και να γράφεις και διαγώνισμα εδώ στο σχολείο? Σίγουρα ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος λόγω των αθλητικών μου υποχρεώσεων, όμως το να εκπαιδεύομαι σωστά και να τα καταφέρνω εξίσου καλά και στο σχολείο είναι ένα στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου και θέλω να κερδίσω. Τι θέλεις να γίνεις όταν, ποια σχολή θέλεις να ακολουθήσεις? Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Στέφανο Τζίμα, είναι και ο πατέρας του εδώ, ο οποίος είπε ότι είναι δίπλα στο παιδί ό,τι χρειαστεί. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά όλους, Γιώργο. Υγεία και επιτυχίες στον Στέφανο Τζίμα και καλή πρόοδο. Έχει χρόνο ακόμα να αποφασίσει. Δευτέρα Λυκείου είναι το παλικάρι.